Πολύ συγχωρείτε. Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό το έχω πει κατά επανάληψη και σε αυτή την εκπομπή σας, αλλά και αλλού, ότι είναι διάχυτο το φαινόμενο οι Έλληνες να θεωρούν όλους τους πολιτικούς διεφθαρμένους, πουλημένους, ανίκανους, λαγιάριδες και δεν συμμαζεύονται. Όμως να βάλω ένα ρεπορτάζ και αμέσως μετά, παρακαλώ πολύ, να πάμε να δούμε το, για την τρομοκρατία και την έρευνα, ένα ρεπορτάζ. Και αμέσως μετά θα επανέλθουμε εδώ για περισσότερη κουβέντα, για όλα όσα έχουν γίνει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για απαντήσεις που δόθηκαν από τα κόμματα και ιδιαίτερα και από το κόμμα του Λαός. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε το θέμα της έρευνας για την τρομοκρατία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών του τυφλού χτυπήματος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Νέα τυφλά και αιματηρά χτυπήματα σε υψηλούς στόχους, κτίρια και πρόσωπα της πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας φοβάται τώρα η Ελλάς μετά το στιγνό χτύπημα στο γραφείο του κύριου Χρυσοχοίδη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του υπασπιστή του Γιώργου Βασιλάκη. Παράλληλα, ο εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος θυμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό χτυπήματα ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων, έχει ανοίξει τον κύκλο των ερευνών από την Ελλάς, που ψάχνει τώρα συνεργασία των εγχώριων τρομοκρατικών οργανώσεων με αυτές του εξωτερικού. Όσον αφορά στα κτίρια που πιθανόν να αποτελέσουν νέους στόχους, η Ελλάς σχεδιάζει την θωράκισή τους με μηχανήματα και μηχανισμούς παρόμοια με αυτά της Βουλής. Πολλά από αυτά ήδη υπάρχουν, αλλά σαπίζουν στις αποθήκες του Υπουργείου λόγω έλλειψης κονδυλίων συντήρησης, αλλά κυρίως λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος μέχρι στιγμής. Την ίδια ώρα, το γεγονός ότι είναι στόχος, υπογραμμίζει ο κύριος Χρυσοχοίδης, δηλώνοντας ότι ξέρω ότι είμαι στόχος και το έχω αποδεχθεί. Δεν κάνω πίσω. Είμαστε εδώ, οι τρεις, και μιλάμε για την επικαιρότητα, έτσι ώστε εσείς να βγάλετε το δικό σας συμπέρασμα, την δική σας απόφαση. Θέλω να σας πω ότι θα δούμε τι γίνεται και τι έγινε στη Νέα Δημοκρατία. Η αντιμετώπιση της κρίσης. Okay. Θέλω να σας πω όμως ότι πολλά ελέγχθησαν και πολλά ακόμα θα υποθούν για όλα όσα συνέβησαν χτες, προχτές και την Παρασκευή στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα κάνω μια κουβέντα τώρα με τους καλεσμένους εδώ για να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει από εδώ και μετά. Επιμένω σε αυτό που έλεγα, κύριε Κορατή, προηγουμένως, ότι οι πολιτικοί ενδιαφέρονται μόνο για το δικό τους συμφέρον. Όχι. Αν μιλάτε γενικά για όλους τους πολιτικούς, δεν εκπροσωπώ όλους τους πολιτικούς, εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Το έχω ξαναπεί. Ξεκάθαρα. Όλους τους πολιτικούς. Αλλά δεν μου αρέσει και δεν θα δεχθώ αυτή τη γενίκευση ότι οι πολιτικοί γενικώς και διακρίτως ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. Προσέξτε όμως, ο κόσμος δεν λέει ο Κοραντής, ο Κοντονής. Αυτό εγώ γυρεύω. Άρα, να λέει ο κόσμος ακριβώς ο Κοραντής, ο Κοντονής. Ο κόσμος λέει γενικά οι πολιτικοί. Αυτό είναι το δράμα. Αυτό είναι το δράμα. Εσείς το φέρατε αυτό και πρέπει να το φέρατε αυτή την κατάσταση μέχρι εδώ. Δεν την έφερα εγώ. Και πάλι εσείς επιμένετε, εσείς οι δημοσιογράφοι, εφόσον λοιπόν με προκαλείτε, να σας πω ότι εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε συμβάλει. Σας αρέσει να ακούτε το γενικό σχέδιο. Έχετε συμβάλει στην καταβαράθρωση αυτού του τόπου. Μερίδιο ευθύνης λοιπόν έχουμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Όπως ευθύνη μεγάλη έχετε εσείς. Είναι απλό. Α, μερίδιο ευθύνης έχουν. Να κάνω μία ερώτηση. Μια στιγμή καινούλα. Μερίδιο ευθύνης πράγματι έχουν οι πολιτικοί εκείνοι οι οποίοι έχουν φέρει αυτόν τον τόπο στο σημείο στο οποίο βρίσκεται. Αλλά μην γενικεύετε, μην βάζετε στο ίδιο καλάθι όλους τους πολιτικούς. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν θα βαρεθώ να το λέω και να το φωνάζω και να το παραλαμβάνω όσο και αν σας ενοχλεί εμένα, όσο και αν με προκαλείτε να το παραλαμβάνω. Έχω την εντύπωση ότι κάπου λάθος χτυπάτε καμπάνα. Γιώργο, εγώ κάνω μια ερώτηση η οποία είναι ρητορική, δεν περιμένω απάντηση. Είναι όμως πολύ σημαντική. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν έχει βγει έξω ακόμα τα στοιχεία των δημοσιογράφων που πήραν χρήματα από τη Siemens. Και δεν είναι λίγοι. Είναι 38 ονόματα, είναι μεγάλα ονόματα, τα ξέρουμε κάποια από αυτά και δυστυχώς ή ευτυχώς τα ονόματα αυτά κάνουν τώρα προπαγάνδα για το Πασόκ. Είναι μεγαλοστελέχη του Πασόκ. Είναι άνθρωποι που καθημερινά ανοίγει το κανάλι και βλέπει να λένε ότι δεν τρέχει τίποτα, όλα πάνε καλά και η κυβέρνηση είναι η καλύτερη κυβέρνηση που υπάρχει στον κόσμο. Λοιπόν, γιατί για τα στελέχη αυτά δεν βγαίνουν, ποια ονόματα είναι, δεν τα ξέρουν πια κάτω από τον μπλάνκο ποιοι κρύβονται. Και κάτι άλλο σημαντικό. Μου κάνει εντύπωση γιατί για τον κύριο Τζοχατζόπουλο, για τον κύριο Μαντέλη,
για τον κύριο Τσουκάτο, τα ξέραμε πολλά χρόνια πριν. Δεν τα βγάζαν όμως νωρίτερα. Γιατί τα βγάζουν τώρα? Μήπως επειδή σταματήσαν να δίνουν κάποια χρήματα σε δημοσιογράφους? Να παρακαλέσω τους συναδέλφους, αν είμαστε έτοιμοι, να πάμε να δούμε λίγο από το συνέδριο, γιατί η κουβέντα μας θα ανάψει τώρα και θα ανάψει περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε να δούμε την αρχή της ομιλίας, της δευτερολογίας, όπως συνηθίζεται να λέμε, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Ποιος Σαμαράς μίλησε για το μνημόνιο. Ο Σαμαράς μίλησε για πολλά και είπε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βγει η χώρα από το Δέλτα Νητά. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Σαμαράς και αμέσως μετά ερχόμαστε εδώ για τη συνέχεια, γιατί έχουμε και άλλα θέματα και άλλα αποσπάσματα από την χθεσινή ομιλία του κύριου Σαμαρά. Δεν αντιδικούμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν τσακωνόμαστε με κανέναν, απλά υπογραμμίζουμε, όπως και τόσοι άλλοι διεθνώς, ότι το μνημόνιο οδηγεί σε αδιέξοδο και αναζητούμε δρόμο να βγούμε από τις δεσμεύσεις του όσο γίνεται πιο σύντομα, για να εφαρμόσουμε αυτό που ονομάζω ένα διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής, όπως έκαναν αρκετές χώρες που δοκίμασαν τα ίδια αδιέξοδα και κατόρθωσαν να βγουν από αυτά. Στρατηγική μας είναι να απαλλαγούμε από το μνημόνιο και τις δεσμεύσεις. Αυτό το τρίμερο... Ο πρόεδρος της... Λοιπόν, τώρα το πώς θα απαλλαγούμε από το μνημόνιο και τις δεσμεύσεις δεν μας το είπε, κύριε Νούλα. Σας είπα πριν από λίγο, δεν ξέρω να γίνει αντιληπτό, ότι αναλυτικά με πολλές λεπτομέρειες 7 Ιουλίου θα κατατεθεί πρόταση. Ένα. Δεύτερον. Δύσκολη πάρα πολύ. Οι σύνεδροι έλαβαν από αυτό το μνημόνιο που θα καταθέσετε εσείς η πρόταση καλύτερα για το πώς θα βγείτε από το ΔΕΛΤΑ. Θα βγούμε μάλλον από το ΔΕΛΤΑ. Οι σύνεδροι δεν καταλαβαίνουν τη διαφοροποίηση. Γιατί να πάρουν σύνεδροι, πάρει ο κόσμος, ο ελληνικός λαός. Ένα λεπτό. Ο σύνεδρος δεν ασθάλει από τον ελληνικό λαό, δηλαδή από μερίδιο του ελληνικού λαού. Δεν μόνο του συνέδρου τη Νέα Δημοκρατία, αγαπητέ Γιώργο, ούτε μόνο του ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία. Αφορά όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα αφορά. Η πρόταση δεν είναι σωστά. Τι θα είναι η πρόταση? Θα πρέπει να κάνουμε να χαμογελάσουν πάλι όλοι οι Έλληνες. Αντίθετος κόμματος και χρώματος, δεξιός, κεντρός, αριστερός. Δεν αφορά ούτε 4.000 συνέδρους, ούτε 1.000.000 ψηφοφόρους, αφορά όλους τους Έλληνες. Και αυτούς που ζουν στην Ελλάδα επίσης. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Και εγώ δηλαδή, πώς το είδατε αυτό το απόσπασμα για το μνημόνιο? Εγώ δεν κατάλαβα με ποιο τρόπο θα βγούμε. Λέει ο κύριος Νούλας, ο φίλος μου Γιώργος, ότι θα κατατεθεί πρόταση. Όταν θα κατέθει πρόταση, θα τη δούμε. Αυτό το οποίο ξέρουν ότι ο Γιώργος Καντζαφέρης ήδη την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή μέσα είχε πει ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για να βγούμε ή να αρχίσουμε να μελετάμε για το πώς θα βγούμε από το μνημόνιο, μελετώντας προτάσεις για χρηματοδότηση, για δάνεια, για βοήθεια που μας έχουν υποβληθεί από διάφορες χώρες. Ενδεικτικά ανέφερε, και νομίζω ότι αυτό είναι γεγονός, το παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, μια πρόταση του κυρίου Πούτιν, του Ρώσου Πρωθυπουργού, για clearing μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας, που να περιλαμβάνει εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων έναντι βοηθείας από τη Ρωσία. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις, οι οποίες δεν ξέρω αν έχουν μελετηθεί επαρκώς από την κυβέρνηση. Είδαμε κάτι έτσι αόρατα νεύματα θετικά, επιφυλακτικά από πλευράς κύριου Παπανδρέου και μελών της κυβερνήσεως σχετικά με τη βοήθεια. Δεν μιλώ. Εγώ λέω για αυτά που είπε χθες. Αυτό μας ενδιαφέρει να λάβει μέτρα. Αντώνη Σαμαράς. Ο κ. Αντώνης Σαμαράς είπε ότι πρέπει να βγούμε από το μνημόνιο. Μα αυτό το έχουμε ήδη πει και το έχουμε προτείνει εδώ και μέρες. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Κανένας δεν θέλει να συνεχίσει να παραμένει στο μνημόνιο. Το ζήτημα είναι πώς πρακτικά θα βγούμε. Έτσι. Μνημόνιο, έτσι θα το πούμε αυτό. Θυμίζω ότι αυτοί που ψήφισαν το μνημόνιο, και φυσικά δεν ήταν Αντώνης Σαμαράς,